Καλή συνέχεια. Κυρία Κυριακή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριακού. Όταν λέμε Κυπριακή... Ευχαριστούμε, καλό μεσημέρι. Όταν λέμε Κυπριακή Βιοτράπεζα, τι ακριβώς εννοούμε? Καταρχήν να ξεκινήσουμε με τα απλά. Λοιπόν, τα απλά. Οι βιοτράπεζες είναι συλλογές ιατρικών δεδομένων και δειγμάτων, οι οποίες βοηθούν στο να προάγουμε την έρευνα και την υγεία στον κυπριακό πληθυσμό. Ήταν ένα μεγάλο, ας το πούμε, μια μεγάλη ανάγκη η οποία υπάρχει στον ιατρικό χώρο, έτσι ώστε να υπάρχει μια βιοτράπεζα η οποία θα βοηθά και θα προάγει την υγεία και τις μελέτες στον κυπριακό πληθυσμό. Άρα μέσα από αυτές τις 5.000 εθελοντές που ήρθαν κοντά σας, τι έχετε διαπιστώσει για τον DNA των Κυπρίων? Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο κοινό. Για την ώρα θέλουμε περισσότερο πληθυσμό, περισσότερους Κύπριους οι οποίοι θέλουν να έρθουν κοντά μας με αλτρουιστική διάθεση και πάντοτε εθελοντικά, έτσι ώστε να βοηθήσουν στη μελέτη μας. Οπότε είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα, ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο πρέπει όλοι να βάλουμε το λιθαράκι μας, όλοι να βάλουμε λίγο χρόνο και τη διάθεσή μας για να συμβεί. Να έρθουν να σας βρουν πού, με ποιο τρόπο? Μπορούν να μας βρουν μέσω της ιστοσελίδας μας στο biobank.cy, όπου υπάρχει η φόρμα για δήλωση ενδιαφέροντος, ή μπορούν να πάρουν τηλέφωνο στο 7777-1838. Είναι διευθέτηση ραντεβού. Το ραντεβού διαρκεί γύρω στα 45 λεπτά, διαθέτεται λίγο από τον χρόνο σας. Θα σας πάρουμε λίγο αίμα και ούρα για να γίνει αυτή η μελέτη. Και πίσω θα δώσουμε στους εθελοντές σε πρώτο χρόνο κάποια βιοχημικά αποτελέσματα αναλύσεων, μικροβιολογική και βιοχημική εξέταση ούρων, όπως και τον DNA, την DNA ανάλυση για δυσανεξία στη λακτώση. Δηλαδή μπορείτε να μας πείτε ότι μέσω αυτών των δεδομένων που έχετε εντοπίσει ότι θα πάθουμε αυτό και το άλλο στην πορεία της ζωής μας? Γιατί αν ξέρουμε τώρα και τέτοια πράγματα, μπορεί να είναι και δύσκολο να έρθουμε κοντά σας. Είναι δική σας αποφασία. Ή θα το δούμε από την άλλη πλευρά, ότι αν διαπιστώσει κάτι μπορούμε να το προλάβουμε. Μπορεί να μου πείτε και αυτό. Ακριβώς. Σωστά. Ναι. Ακριβώς. Είναι ένα εργαλείο πρόληψης και πρόγνωσης ασθενειών, το οποίο θα βοηθήσει στις επόμενες γενιές κυρίως και τα παιδιά μας, τα οποία πρέπει πρώτα απ' όλα να βοηθήσουμε εμείς τους εαυτούς μας και μετά τα παιδιά μας. Συνεπώς είναι καλό με την έννοια ότι θα προσληφθούν κάποιες ασθένειες και θα χειριστούν οι ειδικοί με ποιο τρόπο θα τα αντιμετωπιστεί, και μπορεί να προκύψουν και προβλήματα τα οποία, αν τα δούμε εγκαίρως, να τα επιλύσουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Συνεπώς, πόσους ακόμη χρειάζεστε? Λοιπόν, ο στόχος του προγράμματος είναι 16.500 εθελοντές, όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καινούργια δράση η οποία τρέχει στο κέντρο μας. Αυτή η δράση ονομάζεται οικογενειακές τριάδες. Δηλαδή, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή δύο γονέων και ενός παιδιού άνω των 18 ετών, έτσι ώστε να δούμε τις γενετικές μεταλλάξεις οι οποίες κληρονομούνται από τους γονείς στα παιδιά και πώς αυτές μπορούν να βοηθήσουν σε έγκαιρη πρόγνωση και πρόληψη και στην ανάπτυξη νέων θεραπείων και φαρμάκων για τον κυπριακό πληθυσμό συγκεκριμένα. Οπότε είναι ένα τεράστιο project το οποίο πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, και είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε σε αυτό το project από όλες τις κοινότητες των Κυπρίων πολιτών, όπως τους Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρονίτες, Λατίνους και Αρμένιους. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πότε θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα? Τα πρώτα αποτελέσματα, αυτόν εξαρτάται, κύριε Κυριάκου. Από δηλαδή, πόσους θα βρείτε το συντομότερο. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, όσοι περισσότεροι εθελοντές εγγραφούν στη βιοτρόπεζα, τόσο πιο γρήγορα θα έχουμε καταληκτικά αποτελέσματα. Εμάς το project μας θα τρέχει, το πρόγραμμα τρέχει από το 2019, το οποίο θα τελειώσει το 2020. 36. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια τεράστια προσπάθεια. Το 36 θα τελειώσει. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Προσπαθώ να υπολογίσω πόσο χρόνο θα είμαι τότε. Την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κυριακή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Κυρία...